Η επόμενη μέρα, επόμενη πολιτική συνέντευξη με την κυρία Άννα Σκυλίτση, είναι υποψήφια στην μεγάλη εκλογική περιφέρεια, στην Αλφα Πειραιά και Νήσων, με την Ελληνική Λύση. Καλή σας ημέρα από τα Κύθυρα, κυρία Σκυλίτση. Καλημέρα στα αγαπημένα Κύθυρα από Πειραιά, με αγάπη. Εκτιμάμε πολύ, αγαπημένο μας νησί. Αυτό θα μου το αναλύσετε. Αγαπημένα Κύθυρα, το είπατε έτσι με θαυμασμό. Για πείτε μου, έχετε έρθει στο νησί σίγουρα πάρα πολλές φορές, έτσι, με αυτό που καταλαβαίνω. Φυσικά και το αγαπάμε πολύ. Mm-hmm. Θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε τώρα προεκλογικά, πάλι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Ελπίζω να τα καταφέρω και να προλάβω, αλλά οι πιθανότητες είναι αρκετές. Μακάρι να το ευχηθούμε. Εξάλλου μεγάλη εκλογική περιφέρεια, τα νησιά του Αργοσαρονικού είναι... Φυσικά. Καταλαβαίνω ότι γυρίζετε συνεχώς, έχετε περιοδίες και συναντιέστε με κόσμο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι, και οι μέρες είναι πολύ λιγοστές. Και λιγοστές οι μέρες. Λοιπόν, Ελληνική Λύση. Με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, γιατί έτσι, πείτε μου, γιατί αποφασίσατε να κατέβετε με τον κύριο Βελόπουλο? Εγώ αποφάσισα να στηρίξω την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί ακουμπάει ακριβώς τις δικές μου γραμμές, ιδέες, οράματα για ένα καλύτερο μέλλον αυτής της χώρας. Δεν ξέρω αν έχετε, είναι η πρώτη φορά ίσως ή έχετε ξανά ασχοληθεί με τα κοινά? Όχι. Είχα ξανά στις εκλογές του 19 αναμετρηθεί πάλι με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι είχαμε δώσει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα στον Πειραιά και μετά το αποδείξαμε και με την είσοδό μας στο Ευρωκοινοβούλιο, με τον κύριο Φράγκο. Και στη συνέχεια που μπήκαμε στο ελληνικό δικό μας κοινοβούλιο. Mm-hmm. Πήγατε καλά λοιπόν τότε. Άρα περιμένουμε και περιμένετε και τώρα έτσι κάτι καλό. Πώς βλέπετε να διαμορφώνετε? Μάλιστα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνετε το πολιτικό σκηνικό? Νομίζω ότι θα έχουμε ανατροπές, καμπανεβάσματα και όχι τραγικές εκπλήξεις. Έτσι. Πάμε στη δύσκολη καθημερινότητα να μου περιγράψετε αυτά που περνάνε οι Έλληνες καθημερινά, την ακρίβεια. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό για τον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι είναι κάτι που σας το λένε καθημερινά οι πολίτες που συναντιέστε μαζί τους. Καθημερινά και δεν είναι ότι μου το λένε. Το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι με τα συζήτια που παραδίδουμε στον κόσμο που είναι άπορος. Τους άστεγους, η κατάσταση είναι τραγική. Πώς έφτασε ο Έλληνας σε αυτή την εξαθλίωση? Ναι. Τι να σας πω, από πού να τον πρωτοπιάσουμε? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι οι τελευταίες 15 μέρες αυτής της εξαθλίωσης, που θα είναι σίγουρα παραπάνω, γιατί δεν θα παραμείνουμε, φαντάζομαι, σε μία εκλογική αναμέτρηση τώρα. Θα υπάρξουν και δεύτερες. Όπως φαίνεται, ναι. Όπως φαίνεται, ναι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορούμε εμείς, τουλάχιστον σαν Ελληνική Λύση, με περισσότερους πλέον βουλευτές, με πιο δυνατή φωνή μέσα στο Κοινοβούλιο, για τις προτάσεις μας δεν το συζητάω καν, μπροστά στις δικές μας προτάσεις, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν κάνει ούτε καν το 1/3 από εμάς. Mm-hmm. Να είμαστε πιο δυνατοί και να βοηθήσουμε, γιατί εμείς σαν κόμμα, χωρίς να φαινόμαστε, και το ξέρουν καλά και μπορούμε να το αποδείξουμε και είναι και αποδεδειγμένο, έχουμε βοηθήσει πολλές οικογένειες. Mm-hmm. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας έχει φτάσει στην εξαθλίωσή του. Ναι. Είναι ένας λαός, θέλω να σας πω, που είναι πολύ περήφανος. Φυσικά. Τα βγάζει καθημερινά δύσκολα ο Έλληνας, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Τι να πούμε για την ακρίβεια, τι να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τι να πούμε για το ακριβό ρεύμα, τι να πούμε για τα καύσιμα, τι να πρωτοπούμε? Να σας πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο ότι έφτασαν τον λαό να κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή με κουπόνια στα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Είναι λυπηρό, λυπάμαι. Και τα κουπόνια αυτά είναι ούτε κουπόνια.
δεν μπορείς να δίνεις 20 ευρώ ένα κουπόνι για να πάει ο Έλληνας στο σούπερ μάρκετ που δεν είναι και ούτε καν 20. Είναι ντροπή και έσχος. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί να γίνεται αυτό και γιατί πρέπει να του το δώσουν και σαν κουπόνι. Δηλαδή είναι ντροπή να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να δείχνει ένα κουπόνι. Θα μπορούσαν να τα καταβάλουν έστω μέσα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αλλά όχι, και αυτό παίζει ρόλο, πιστεύετε, την εξαθλίωση της εικόνας. Mm-hmm. Σας ακούμε, βεβαίως. Ναι, μα έτσι είναι. Να μου πείτε λίγο για τον Πειραιά και για τα νησιά μας κάποιες θέσεις έτσι, του κόμματος και τι έχετε σκοπό, ας πούμε, κατά προτεραιότητα, θα έλεγα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πειραιάς έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα, όπως και τα νησιά μας του Αργοσαρονικού. Εμείς σαν προτεραιότητα λίγο θέλουμε να δούμε το θέμα της καθαρότητας, ναι. Το θέμα των αυτοκινήτων που δεν μπορείς να περάσεις πεζοδρόμιο να περπατήσεις, που δεν έχει πού να παρκάρει ο κάθε άνθρωπος που έχει δουλειές, γιατί κάτω στον Πειραιά ο καθένας μας έχει τις δουλειές του. Κατεβαίνεις κάτω στον Πειραιά, με το που μπαίνεις στον Πειραιά μυρίζει ο Πειραιάς, είναι βρώμικος ο Πειραιάς. Το λιμάνι, 1000 προβλήματα και η Κόσκο, και έχουν ανακατευτεί όλα τόσο πολύ εκεί. Mm-hmm. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καλά. Σας ακούω, σας ακούω. Ναι. Γενικότερα, προσωπικά εγώ θα προσπαθήσω και θα ξανασχοληθώ με αυτά τα κομμάτια. Mm-hmm. Για τα νησιά μας, για τα Κύφυρα, εδώ, το αγαπημένο σας νησί, τι θα μας πείτε? Δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι η προτεραιότητα των νήσων τα Κύφυρα. Ναι, ναι. Σίγουρα είναι η προτεραιότητα των νήσων και ύστερα τα υπόλοιπα. Για τα δικά του προβλήματα. Mm-hmm. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, να τα πούμε και από κοντά. Και εγώ θα χαρώ να σας δω. Να το προγραμματίσετε κάποια στιγμή. Ναι, βέβαια. Και προς το τέλος ένα μήνυμα δικό σας, ένα μήνυμα της Άννας, έτσι στους φίλους. Ένα μήνυμα της Άννας που αγαπάει πάρα πολύ τον Κυριάκο Βελόπουλο και για αυτούς τους λόγους και για αυτόν τον λόγο είμαι δίπλα και στηρίζω πολύ. Ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τίποτα άλλο. Με λίγα λόγια, έτσι, ωραία. Με λίγα λόγια και πολύ απλά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή επιτυχία και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Και καλό αγώνα, έτσι. Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.